Δηλαδή το τέλειο ήταν το Αλεξίου Πρεσβυτέρου και Μοναχό. Το τέλειο και πανεκκλήρα των σώμα, του Κύριου μου και Θεού μου και Σωτήρας μου, Ιησού Χριστού της Άμψης Μοναχίων και Ζωτήνων. Thank you.
συνειδητής γης εν της χρόνης της δουλείας του γένους μόνο σφαγή ασθέντων και μαρτυρικός θανάτων υπέρ της ορθοδόξου μόν πίστεως και της ενδόξου ελληνικής ημών πατρίδος πατέρων μόν και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτοίς πάμπλη με λιμά εκούσιονται και και ζώντας, αυτός Κύριε, ο σωτήρ και η ελπίσιμον, ο της ζωής και του θανάτου κυριεύω, ο εν τη ενανθρωπίσει και το πάθη σου, λύτρωση ημίν δωρησάμενος, και διδάγματα σωτήρια δούς, ο αήθητη θυσία η νίκη έπεται, και το σταυρό η Ανάσταση σε ακολουθεί. Επάκουσον ημών δεωμένων, της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος με, είναι το έθνος ημών διαφυλάτων, απος νίκης εις νίκην οδηγείς, και από δόξης εις δόξα ανάγκης. Φιλανθρωπίας δε, είναι τας ψυχάς των υπερημών, της πίστεως και της ενδόξου ημών πατρίδος, ευκλεός αγωνισαμένων και ενδόξος πεσόντων, τελευταίων προμάχων, της βασιλίδος των πόρων, Κωνσταντίνου του πιστού βασιλέως και αυτοκράτορος των Ελλήνων και των συναυτών μαρτυρισάμων εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις. Όσπερ εν τη γη την φάλακα των επιλέκτων απετέλεσαν ούτω και εν το ουρανό στρατιών Αγίων Πανήρων συγκροτησάμων. Και όσπερ παρανθρώπης δίνει και μόναση ούτω παρασύ το Θεό Άγιοι έστωσαν. Τον γάρα μόνα των καλών ηγονίσαντο και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν. Απόδος ου ναυτής, ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανε. Ημίν δε ο Θεός δόρισε της θυσίας αυτών, αείν τιμονεύει, τη δε αντρίαν αυτών και μιμήστε. Το γάρα εκείνον θανάτου ημίν ελεύθερη ζώμε. Και η της τελευτής αυτών ημέρα και νυν ημών πατρίδος ημέρα γενέθλιος και έγονε. Εν τη χειρί σου Κύριε ημών η ζωή και ο θάνατος των τεατόμων των τελαών. Σε εισμεν ημών την Ανάσταση και τη ζωή. Διόπερ και εσύ ευγνωμόνος την δόξα και ευχαριστία να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγείο και αγαπώ και ζωπιός πνεύμα. Νυν και αεί και σώρας τον αιώνων. Δόξες Χριστέ ο Θεός, υπονόξες, ο και νεκρών και ζώων και έφτασε, περιμόν εξουσία και μας δάσει τον νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός, υπόν τες πρεσβείες, Παναχράτου και Παναγώμα Αγίας από το Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και του Λαζάρ και πάνω να γίνοντας ψυχάσιμο, τον ευκλεός από τις αμάμενα και ηρωικός πεζόντων, επί των επάρξεων της βασιλίδος των πόλων τελευταίος αυτή προμάχων και πάνω από τα υπέρ ημών, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος θανάτου.
ακούγεται η κραυγή, η πόλης Εάν. Πριν από 561 χρόνια, η βασιλεύουσα έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Πέρασαν από τότε 561 χρόνια, από την αποφράδα εκείνη μέρα της 29ης Μαΐου του 1453. Η ημέρα την ημέρα που ακούστηκε το εάλλο η πόλης και η βασιλεύουσα, η πόλη των Αγίων, η Θεοσκέπαστη, η πόλη του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Η ημέρα αυτή προκάλεσε θρήνο και οδερμό των απαταρχούς στον απαταρχού ελληνισμό. Στο μυαλό των Ελλήνων η άλωση κατέλαβε κεντρική θέση ως η μεγαλύτερα εθνική μας απώλεια. Η φράση πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, αντυχεί μέχρι και σήμερα στις καρδιές όλων μας. Μπορεί όταν ο Μωάμεθ ο Β' άρχισε να πολιορκεί την πόλη, αυτή να θύμιζε σκιά του εαυτού της.